ένα θαλασσινό βίντεο για χαλάρωση. Είναι η ώρα 8 και 3 το βράδυ. Είναι Σάββατο 25 Ιουλίου. Που έρθει εδώ σε μια πολύ ωραία παραλία. Έχει λίγο κόσμο. Ελπίζω να μην ακούγονται φωνές υπόλοιπες. Και είπα να σας τραβήξω λίγα λεπτά βίντεο τη θάλασσα που σας αρέσει. Έτσι εδώ που ακούγεται... Νομίζω ότι δεν ακούγονται οι φωνές και οι συζητήσεις από τους δίπλα. Ακούγεται περισσότερο ο παφλασμός των κυμάτων στην άμμο. Μόλις ήρθα πριν 5 λεπτά ήταν σαν να κυφισούσε, αλλά τώρα νομίζω δεν φυσάει. Δηλαδή πάνω όταν έχει εστιατόριο πάνω, ανεβαίνεις μια σκάλα. Πάνω φαινόταν σαν να και είχε αέρα. Και έχει και αέρα. Τώρα θα σας δείξω λίγο να δείτε. Μπορείτε να το δείτε από τα δέντρα. Βλέπω τα δέντρα πάνω στο εστιατόριο, το δέντρο εκεί πέρα που κινείται. Πάνω έχει αέρα. Εδώ που είναι ο κορπίσκος όμως, βλέπετε έχει σκαλιά για να κατεβεί κάποιος κάτω. Φαίνεται ότι κόβει από αέρα. Μου έλεγε η φίλη μου Γιώτα ότι αυτή η παραλία είναι η αγαπημένη παραλία του μπαμπά της. Είναι παραλία, το όνομα της παραλίας είναι Παναγιώτης, γιατί έχει πάνω ένα εστιατόριο και hotel apartments που ονομάζονται Παναγιώτης Governors. Δεν έχουμε φάει άλλη φορά με την κουμπάρα και τα παιδιά και τον κουμπάρο στο εστιατόριο. Θα φάμε μετά να δούμε πώς είναι το ψάρι. Εγώ θα βουτήξω λίγο να κολυμπήσω. Και μετά θα πάω να τους συναντήσω. Τι ωραία που είναι εδώ στη θάλασσα. Κάποιοι έπαιζαν εδώ προφανώς. Η άμμο στις περιοχές αυτές που είναι προς Λεμεσό είναι σκούρα στην Κύπρο. Δεν έχει ξανθή άμμο. Ξανθή άμμο έχει στην Αμμόχωστο. Ξανθή άμμο έχει στην Αγία Νάπα, στον Πρωταρά. Ξανθή άμμο νομίζω πρέπει να έχει και στην Κερίνια, που είναι κατεχόμενη η Κερίνια τώρα, και σίγουρα ξανθιά μου στην παραλία Coral Bay στην Πάφο, στον κόλπο των Κοραλίων. Και επίσης ξανθιά μου έχει και στην παραλία που πήγαμε στις θαλασσινές σπηλιές που σας έδειξα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που ήταν παραλία που είναι μετά από την παραλία του κόλπου των Κοραλίων. Εδώ είναι σκούρος ο άμμος, εμένα δεν με ενοχλεί, δεν με πειράζει. Και στη Λεμεσό στις παραλίες είναι σκούρος ο άμμος. Αλλά έχουν να λένε ότι κατά γάλανα νερά, ξανθή άμμος, καλοκαίρι, νησιά. Νησί είναι εκεί προς τελικά, μεγάλο, αλλά νησί. Νησί. Σας τραβάω λοιπόν αυτό το βίντεο για να απολαύσετε έστω και λίγα λεπτά τον ήχο και τον παφλασμό των κυμάτων. Ένα καραβάκι φαίνεται στο βάθος. Όσοι από εσάς δεν μπορείτε να μεταβείτε στην παραλία, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω ασθένειας, είτε λόγω οποιασδήποτε άλλης δυσκολίας, ίσως αυτό να σας βοηθήσει να έχετε μια γεύση. Θα σταματήσω να μιλάω τώρα. Κλείστε τα μάτια σας. Προσπαθήστε να φανταστείτε ότι είστε στην παραλία, ότι είστε ξαπλωμένοι σε μια πλώστρα, έχετε μόλις τελειώσει τον μπάνιο σας και νιώθετε ευεξία και καλή διάθεση και απολαμβάνετε το θεραπευτικό ήχο των κυμάτων. Σας αγαπώ.